Καλώς ήρθατε στο 23ο μάθημα, όπου και θα δούμε για το CRUD. Τα αρχικά βγαίνουν από το Create, Read, Update και Delete. Στο πρόγραμμα που θα κάνουμε, θα δημιουργήσουμε ένα hash και θα βάλουμε μέσα τρεις ελληνικές ταινίες με τις βαθμολογίες τους. Στη συνέχεια θα δίνουμε τέσσερις επιλογές στο χρήστη, οι οποίες θα είναι η προσθήκη, όπου θα μπορεί να καταχωρήσει μια νέα ταινία με τη βαθμολογία της, η ενημέρωση, όπου θα μπορεί να αλλάξει τη βαθμολογία από μια ήδη υπάρχουσα, η διαγραφή που θα διαγράφει μία ταινία από το hash και η προβολή που θα εμφανίζει τις ταινίες σαν λίστα. Θα φτιάξουμε πρώτα την περίπτωση της προσθήκης, κάτι που είδαμε στο προηγούμενο μάθημα, αλλά αυτή τη φορά θα βάλουμε και την παράμετρο, όπου όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει μία ήδη καταχωρημένη ταινία, θα εμφανίζει μήνυμα ότι αυτή υπάρχει ήδη. Θα πάμε στον editor και θα δημιουργήσουμε ένα hash με όνομα κινηματογράφος, και μέσα θα βάλουμε τρεις ταινίες με τις βαθμολογίες τους. Ας βάλουμε όχθες 7, ακάλυπτος άνω κάτω τελεία 3 και από έρωτα 5. Θα εκτυπώνει μήνυμα με τις τέσσερις επιλογές. Εκτύπωσε τι θα ήθελες να κάνεις, επιλογές, και μέσα σε παρενθέσεις θα βάλουμε τις τέσσερις επιλογές που θέλουμε. Προσθήκη, ενημέρωση, διαγραφή και προβολή. Τη μεταβλητή θα την ονομάσουμε επιλογή, isonGets.chomp. Θα φτιάξουμε μία case ώστε να βάλουμε την πρώτη επιλογή μας. Case επιλογή. When προσθήκη. Εκτύπωσε ποια ταινία θα ήθελες να προσθέσεις στο hash. Και τη μεταβλητή θα την πούμε τίτλος isonGets.chomp. Στη συνέχεια θα γράψουμε if κινηματογράφος μέσα σε αγγείλες τίτλος τελεία του sim τελεία nil ερωτηματικό. Στην ουσία λέμε ότι εάν ο τίτλος δεν υπάρχει, θα εκτυπώσει μήνυμα που θα λέει ποια βαθμολογία δίνεις στην ταινία μεταξύ 1 έως 10. Τη μεταβλητή θα την ονομάσουμε βαθμός isonGets.chomp και θα τη βάλουμε στο hash κινηματογράφος σε αγγείλες τίτλος τελεία του sim ίσον βαθμός τελεία του i και θα εκτυπώσει μήνυμα που θα λέει η ταινία τίτλος έχει προσθεθεί στο hash με βαθμολογία βαθμός. Αλλιώς θα εκτυπώνει μήνυμα που θα λέει η ταινία υπάρχει ήδη. Και τέλος εκτύπωσε το hash κινηματογράφος και end. Θα αποθηκεύσουμε το αρχείο μας. Και πάμε στο command.
Θα γράψουμε προσθήκη. Θα δώσουμε μια καινούργια ταινία. Ας δώσουμε το El Greco. Και βαθμολογία 8. Η ταινία El Greco έχει προσθεθεί στο χάσι με βαθμολογία 8. Τώρα πάμε να βάλουμε μια ταινία που υπάρχει ήδη μέσα στο χάσι. Προσθήκη. Και θα βάλουμε το όχθες. Και μας λέει ότι η ταινία υπάρχει ήδη. Πάμε τώρα πίσω στον editor να δούμε και την περίπτωση της ενημέρωσης. Κάτω από το πρώτο end θα βάλουμε when σε αυτάκια ενημέρωση εκτύπωσε τη βαθμολογία ποιας ταινίας θα ήθελες να αλλάξεις. Τίτλος isongets.com. If κινηματογράφος σε παρένθεση τίτλος τελεία του sim τελεία nil ερωτηματικό puts η ταινία που πληκτρολόγησες δεν βρέθηκε. Else εκτύπωσε ποια είναι η καινούρια βαθμολογία. Βαθμός isongets.com. Κινηματογράφος τίτλος τελεία του sim ίσον βαθμός τελεία του i και τέλος εκτύπωσε η βαθμολογία της ταινίας τίτλος τώρα είναι βαθμός. Αποθηκεύουμε και πάμε στο command. Αυτή τη φορά θα επιλέξουμε ενημέρωση. Τη βαθμολογία ποιας ταινίας ήθελες να αλλάξεις θα διαλέξουμε το όχθες και θα βάλουμε 10. Η βαθμολογία της ταινίας όχθες τώρα είναι 10. Θα ξαναδιαλέξουμε ενημέρωση και θα βάλουμε μία ταινία που δεν υπάρχει. Θα βάλουμε το μικρό ψάρι. Η ταινία που πληκτρολόγησες δεν βρέθηκε. Το σημερινό μάθημα έφτασε στο τέλος του. Τις δύο επιλογές που μας έμειναν θα τις δούμε στο επόμενο.